Βρυπιώτης, Μαυρόπουλος, Ιλιανδρούτσου. Είσαι στην ταινία με τον Καλυβάτση, είσαι και στην Παρθένα Ζωή με τον Παπαγιάννη. Θέλεις να μου σχολιάσεις το σκηνικό όλο με τον Παπαγιάννη και την Σοφία Παυλίδου? Γιατί πήρε τόση έκταση αυτό το πράγμα? Εγώ έχω δουλέψει και με τον Παπαγιάννη στο θέατρο και πήρε με την τόση Παυλίδου. Έκταση γιατί η Σοφία Παυλίδου του έκανε μήνυση. Και... για τέτοιο... ξυλοδαρμό. Ξέρεις τι γίνεται, η δουλειά μας έχει προβολή και μαθαίνεται εύκολο. Εννοείς ότι έχει γίνει πολλές φορές και δεν έχει πάρει τέτοια έκταση. Ναι, ρε παιδί μου, βέβαια. Ναι, αλλά πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε αν έχει γίνει. Δεν ξέρουμε αν έχει γίνει και εγώ δεν έχω πάρει καθόλου θέση αυτό στο αν έγινε ή δεν έγινε, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο. Ποιος ξέρει τώρα? Οι δυο τους. Ακριβώς. Εγώ θα σου πω όμως κάτι. Εγώ το δεν θέμα είναι ότι έχει γίνει πολλές φορές, δεν δικαιολογεί. Εγώ με τη Σοφία έχω δουλέψει 2,5 χρόνια στο. Ο παππούς έχει πίεση. Ναι. Τα πήγαμε θαυμάσια, ένα θαυμάσιο κορίτσι. Όπως και στους άντρες έτοιμους για όλα, δούλεψαμε τον Παπαγιάννη και ήμασταν μια χαρά και τα πήγαμε θαυμάσια. Εγώ τώρα, τι γίνεται σε ένα, ξέρεις αυτό, είναι ακαριαίο, είναι ένα δευτερόλεπτο. Τάκ. Ναι, που ξεπερνάς το όριο, αλλά. Που φεύγουν τα όρια. Αυτό τώρα τι έγινε, το ξέρουμε μόνο εκεί. Έπρεπε... όμως θα σου πω το εξής. Αν τώρα με όλο τον τόρο αυτό που έγινε βγει. Βγουν και οι δύο αγκαλιασμένοι και βγαίνανε και πούνε, εμείς τα βρήκαμε παιδιά, εντάξει γίνονται αυτά και το κάνανε. Τι γίνονται αυτά, γινότανε. Είναι δυνατό, αν έχει θέατρο, γίνει αυτό, γίνονται αυτά. Θα γινόταν χαμός στο θέατρο. Η παράσταση κατέβηκε πρώτα απ' όλα. Θέλω να σου πω, αν βγαίνανε όμως έτσι και ναι, τα βρίσκανε. Ναι, αλλά συγγνώμη, αν έχει γίνει το περιστατικό αυτό, εσύ αν ήσουν η Σοφία Παυλίδου και ερχόταν κάποιος και στο... δεν θα έκανες μήνυση? Αν έχει γίνει, ναι, θα κάνω. Αν έχει γίνει, λέω. Άρα εσύ πιστεύεις ότι έγινε για να κάνει? Όχι, δεν πιστεύω τίποτα. Δεν ήμουν μπροστά, δεν παίρνω θέση. Επειδή μου ρωτάς γιατί πήρε τόση έκταση. Θα προτιμούσες να μην το είχε πει κανείς, να μην είχε αναφερθεί? Καλύτερα έτσι, γιατί κινδυνεύουν και καριέρες εδώ, έτσι. Βγήκε κάπου, βγήκε ο Παπαγιάννης και είπε ότι κινδυνεύει η καριέρα μου. Δίκιο έχει. Τώρα και της Σοφίας, αλλά η Σοφία, επειδή την ξέρω πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, είναι ένα άτομο που είναι αξιοπρεπέστατο. Ποιος ξέρει τι έγινε. Εντάξει, πάντως αν έγινε. Δεν παίρνω θέση. Ως γυναίκα. Γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Αν ήξερα τι γίνεται, θα έπαιρνα θέση. Τώρα δεν μπορώ να πάρω. Σωστό θέση. Είναι αυτό που λες και γι' αυτό το λόγο δεν το χάνω. Αν έγινε όμως ως γυναίκα, θεωρώ ότι αυτό ακριβώς το έκανα κι εγώ. Δηλαδή δεν θα τα έκανα γαργάρα, ούτε θα έλεγα, αλλά μου δεν πειράζει. Φυσικά. Αν έγινε. Λοιπόν, μιλήσαμε πολύ ωραία. Την προηγούμενη φορά ήταν στα Καλημερούδια εκεί, θυμάσαι? Ήταν πιο. Εκεί είχαμε και θέματα με άλλα θέματα. Είχε έρθει φορτωμένο εκείνη την μέρα. Ναι, σήμερα αλλά είσαι πιο ήρεμο. Θυμάσαι τι είχε γίνει. Τι είχε και πολιτικά τα θέματα. Α, ναι, βέβαια. Λοιπόν, τώρα είναι όλα καλά, είναι να αποχαιρετήσουμε τον Κώστα. Θα αποχαιρετήσουμε λοιπόν τον Κώστα Αποστολάκη. Η ταινία βγαίνει. Φλεβάρι. 20 Φλεβάρι. 20 Φλεβάρι. Μπράβο. Μάλιστα. Στο θέατρο είπαμε που είσαι Τετάρτη με Κυριακή. Παρθένα Ζωή. Δόξα τω Θεώ. Όπως και να θέλετε να τον απολαύσετε τον Κώστα Αποστολάκη, έχετε τις ευκαιρίες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε και το χρόνο. Μιλήσαμε και ωραία και είπα και αυτά που ήθελα. Καλή επιτυχία.